Ρίχνοντας μια πρόχειρη ματιά στο πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την εξέταση της υποθέσεως Παπαντονίου, μπορεί να διαπιστώσει κανείς, ακόμα και αν δεν είναι νομικός, μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το σύνολο των κομμάτων, τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, έχουν την άποψη ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση δίωξης κατά Παπαντονίου υπό τις παρούσες συνθήκες. Από τα κόμματα που φαινομενικά διαφοροποιούνταν, το ΜΕΝ ΚΚΕ έχει με τα βίας συντάξει μια μόλις σελίδα με μια λιτή δήλωση δια του εκπροσώπου του, με την γνωστή αοριστολογία που διακατέχει αυτό το κόμμα. Το ποτάμι από την άλλη έγραψε 3-4 σελίδες στις οποίες αφενών μεν προτείνει τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής, αφετέρου αναφέρεται γενικά και αόρισα σε πολιτικές ευθύνες για να διατηρήσει την αναγκαία ισορροπία. Το μοναδικό κόμμα που διαφοροποιείται με στοιχεία και που ερεύνησε με λεπτομέρεια τις αποδείξεις που του παρασχέθηκαν είναι η Χρυσή Αυγή. Προτείναμε απτές νομικές λύσεις τόσο για τη συνέχιση της Επιτροπής όσο και για την ουσιαστική διερεύνηση των εγκλημάτων αναφορικά με τους εξοπλισμούς. Είναι η πρώτη φορά που με τον νέο κανονισμό της Βουλής που κάποια Επιτροπή είχε τόσο αυξημένες αρμοδιότητες. Η Επιτροπή αυτή είχε τη δυνατότητα να ασκεί ταυτόχρονα εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα. Επομένως, αν πραγματικά ήθελε, θα έπρεπε να διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση. Αντιθέτως, η Επιτροπή δεν μακροημέρευσε και δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα. Και αυτό αποδεικνύεται από το πόρισμα που διακομματικά όλοι μαζί υπογράψατε, πλην Χρυσής Αυγής. Για την ακρίβεια, δεν θέλατε να καταλήξετε σε αποτέλεσμα από τη στιγμή που άρχισε να σφίγγει ο κλοιός των ετοιμάτων μας, των ετοιμάτων της Χρυσής Αυγής, για ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ζητήσαμε να κληθούν σημαντικοί μάρτυρες που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα. Ζητήσαμε από στρατηγούς που συμμετείχαν στο Κησέα μέχρι πρώην πρωθυπουργούς και από αιτήματα για διερεύνηση υπόθενέσεις προσώπων που συμμετείχαν στα συμβούλια περί εξοπλισμών μέχρι αιτήματα παροχής δικαστικής συνδρομής για το άνοιγμα λογαριασμών στο εξωτερικό. Ενώ λοιπόν τα κόμματα καλύφθηκαν πίσω από δήθεν νομικές αδυναμίες για τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής, η Χρυσή Αυγή πρότεινε συγκεκριμένους νομικούς τρόπους που τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να παρακαμφθούν. Ζητήσαμε διερεύνηση κάθε λεπτομέρεια και κάθε πτυχή της υπόθεσης χωρίς να αναλωθούμε υποκριτικά σε ευχολόγια περί κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών που δήθεν δένει τα χέρια της Επιτροπής. Ένα νόμο βέβαια που η Χρυσή Αυγή εξ αρχής έχει υποστηρίξει την κατάργησή του. Πέρα από αυτό, εμείς δώσαμε νομική διέξοδο ακόμα και σε εκείνους που επέμεναν για δίθεν αδυναμία συνέχισης των εργασιών της Επιτροπής. Συγκεκριμένα ζητήσαμε άμεσα να συγκροτηθούν οι σάριθμες εξεταστικές επιτροπές ώστε να κατανολογιστούν με χρονική σειρά οι ευθύνες όλων των πολιτικών που υπέγραψαν συμβάσεις εξοπλισμών, να ελεκτούν όλοι ανεξαρτήτως κόμματος για όλες τις κρίσιμες περιόδους από το 1996 έως σήμερα, να ελεκτούν ειδικότερα η περίοδος από το 1996 έως το 2004, όταν το ελεκτικό συμβούλιο δεν έλεγχε τότε τις συμβάσεις ως προς την νομιμότητά τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Χρυσή Αυγή, αντί να επαναλάβει τα τετριμένα, μίλησε για πρώτη φορά με ονόματα. Συσχετίσαμε τα ονόματα αυτά
με συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση τις μαρτυρικές καταθέσεις που συλλέξαμε και αξιολογήσαμε, ζητώντας την περαιτέρω διερεύνησή τους. Είναι ίσως η πρώτη φορά στα χρονικά των κοινοβουλευτικών επιτροπών που ένα κόμμα δεν αρκείται σε λειψές αποδείξεις, αλλά που αναζητά τα στοιχεία και εκτός της Επιτροπής. Αυτός ήταν και ο λόγος που το πόρισμα της Χρυσής Αυγής, όπως ασφαλώς είδατε και διαβάσατε, είναι το μοναδικό πόρισμα που συμπεριέλαβε την περίφημη πλέον κατάθεση Ζωσεράν του 2006, που όλοι λέγατε στην Επιτροπή ότι δεν γνωρίζετε και ότι επί 11 χρόνια έχει μείνει σε κάποια σιτάρια. Εμείς, βέβαια, σε αυτή την κατάθεση Ζωσεράν ακουστήκαν κάποια ονόματα τα οποία είχαν παρελάσει πριν λίγες μέρες από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπως του Σιμίτη και του Χρυσοχοΐδη. Χαιρόμαστε βέβαια που έστω και αργά εμείς δώσαμε την απαραίτητη υπενθύμηση που χρειαζόταν η δικαιοσύνη για να προχωρήσει ουσιαστικά στη διερεύνηση αυτής της σοβαρής πτυχής που για χρόνια έμεινε στη σκιά. Αποτελεί μνημείο υποκρισίας όταν ακούμε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορούν τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι δεν φτιάχνανε εξεταστικές επιτροπές για τα εξοπλιστικά. Μα ακριβώς εσείς που φέρατε τη συγκεκριμένη επιτροπή και εμείς την ψηφίσαμε, τη στηρίξαμε, θα έπρεπε εσείς οι ίδιοι να θέλετε και να διερευνηθεί η Επιτροπή, να παρελάσουν αυτά τα ονόματα που υποστήριξε ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή και ο εισηγητής της ο Γιάννης ο Λαγός, και αυτή η Επιτροπή να μην τελειώσει με διαδικασία fast track, αλλά να υπάρχει μια επιμήκυνση και αυτοί οι κύριοι που βάλαν το χέρι στη τσέπη, που για χάρη τους λιμοκτονεί σήμερα η πατρίδα και ο λαός, να κάτσουν στο σκαμνί της δικαιοσύνης. Και ποιος ξέρει σε αυτή τη χώρα ότι ο Παπαντονίου θα καθόταν στο σκαμνί, είτε γινόταν η επιτροπή είτε δεν γινόταν η επιτροπή αυτή, αφού είχε δρομολογηθεί από τη δικαιοσύνη. Ποιος ο λόγος τότε να υπάρχει μια επιτροπή? Αυτά ήταν στάχτη καθαρά για τα μάτια του κόσμου να πείτε ότι η Βουλή, και μάλιστα μέσα από το εξώφυλλο της εφημερίδας Αυγή, ότι στέλνει τον Παπαντονίου στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι παραμύθια. Αν θέλατε να κάνετε μια επιτροπή σωστή, να ακούγατε τις θέσεις που σας είπε ο Γιάννης ο Λαγός, ο Λαϊκός Σύνδεσμος, και να τα κάνετε πράξη. Και να υπήρχε παρέλαση από όλους, από πρωθυπουργούς, από μεγάλα στελέχη, από υπουργούς, από βουλευτές. Σας ευχαριστώ.